Ξεπέρασαν τις 17.000 οι θάνατοι από επιπλοκές της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα. Το απόγευμα της Τετάρτης ανακοινώθηκαν επιπλέον 87, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους στην χώρα από την εμφάνιση της πανδημίας να φτάσει τους 17.012. Ακόμα τις τελευταίες 24 ώρες κατεγράφησαν 6.682 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από αυτά, πάνω από 1.600 εντοπίζονται στην Αττική και πάνω από 1.100 στην Θεσσαλονίκη, ενώ τριψήφιος αριθμός παρατηρείται σε άλλες 11 περιφερειακές ενότητες. Στο σύνολο της περασμένης εβδομάδας κατεγράφησαν πάνω από 10.700 κρούσματα σε παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών, τα οποία αποτελούσαν και το 23% στο σύνολο των κρουσμάτων. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας το τελευταίο 24ωρο είναι 474, 53 περισσότερες από τον μέσο όρο ημερήσεων εισαγωγών της εβδομάδας. Σε 561 έρχονται πλέον οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας. 6 στους 10 είναι άνδρες με διάμεση ηλικία τα 65 έτη, ενώ το 83% αυτών είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Για την Πέμπτη έχει ανακοινωθεί ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα αναφορικά με την πορεία της πανδημίας.